Έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κοζανής εκτελεί γκολ 1-0 για την Επισκοπή με την πολύ όμορφη εκτέλεση γκολ από τον Στέλιο Κοζανίδη. Πολύ νωρίς λοιπόν η γηπεδούχη ανοίγει το σκορ. Νικολάρας χώρο, θα κάνει το σούτ, θα πέσει, θα τα μπλοκάρει στην αριστερή του γωνία ο Νικηφόρος. Μελής θα βγάλει τη σέντρα ευκαιρία με τα μάμια Χαλιάου. Μετά την πάσα του Καστελιανάκη, θα γίνει το σούτ, ο Νικηφόρος θα μπλοκάρει. Νικολάρας ετοιμάζεται να βγάλει την σέντρα, είναι καλή σέντρα του Καβαλιά, γκολ. 1-1 με σκόρερ τον Άγγελο Καστελιανάκη. Και τώρα βγαίνει η σέντρα από τον Αντιασβίλη, ευκαιρία χάνεται μεγάλη από τον Βελονάκη. Πολύ προσπείται. Βγάλει την σέντρα, ευκαιρία θα σώσει ο Χωματάς την κεφαλιά του Βελονάκη. Φωνάζω ότι πέρασε την παράδειγμα γραμμή γηπεδούχη. Ο Ζανίδης εκτελεί στους 49, κεφαλιά, γκολ! Γκολ από τον Κεφαλούκο, το οποίο ακυρώνεται ως offside. Ο Ζανίδης, πολύ χώρο, θα κάνει το πλασέ, εξαιρετική επέμβαση από τον Χωματά στο 65. Κοζανίδη πάνω από την μπάλα να εκτελεί γκολ! Εξαιρετικό γκολ στο αριστερό γάμα του Ανίκορου να αντιδράσει Χωματά. Ο μεγάλος του παγκοσμίου σαραμέτρη σήμερα Στέλιος Κοζανίδης. Κοζανίδης σε μια εκτέλεση φάουλ. Ο Τσεσμελής θα πάρει την κεφαλιά. Τα μάμισε εξαιρετική επέμβαση από τον Χωματά στο 74. Κοζανίδης με χώρο. Προσποιεί το Κοζανίδη. Μπέζει μεγάλη περιοχή. Πέφτει ένα πέναλτι. Πέναλτι ευκαιρία για την Επισκοπή να τελειώσει το μάτς το 80. Το 20 λεπτό της αναμέτρησης. Το ίδιο Κοζανίδης απέναντι τον Χωματά. Εκτελεί γκολ. 3-1. Χάτρικ από τον Στέλιο Κοζανίδη. Το μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης. Το επιτυχεί και όλα συλλόγια της Επισκοπής. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Απόκριση. Τα μάμις γκολ. Υπάρχει πολύ ψηλά ο Σάιτονος. Το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο ίδιος χαρίζοντας την ομάδα την νίκη. Το κάρι τώρα για τον Πατούκα σε αυτή την σέντρα σουτ από τον Κάτελα. Εμείς θα το παλέψουμε μέχρι τέλος και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως πήγα και λίγο αργά στην ομάδα, αλλά αυτά γίνονται από το καλοκαίρι οι ομάδες. Προσπαθήσατε παιδιά, δεν έχω παράπονο. Παίξαμε στα ίσα με την Επισκοπή. Ήταν ένα μάτς που υπήρχαν 80% να χάσεις και 20% ό,τι κλέψεις. Εύχομαι καλή συνέχεια στην Επισκοπή και ειλικρινά από την καρδιά μου το λέω, γιατί όλες οι ομάδες λόγω οικονομικών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εύχομαι να είναι η Επισκοπή η ομάδα που θα κόψει πρώτη τον ημίχρονο. Όλοι εύχονται να βγει η Επισκοπή στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά πρέπει να καταλάβουν οι παίχτες ότι αν δεν τρέχουν και δεν υδρώνουν και δεν παθιάζονται μέσα στο γήπεδο, με τις ευχές τις κατηγορίες δεν κερδίζεις. Νομίζω ότι σήμερα, ενώ βρεθήκαμε πολύ γρήγορα μπροστά στο σκορ, μετά είδα μία ανέτεια χωρίς λόγο, έτσι οπισθοχώρηση, με κακές επιλογές, χωρίς να τρέχουμε. Ο Πατούχας μας πίεσε αρκετά, θα έλεγα, και φαινόταν το μάτσο ότι θα δεχτούμε κάποιο γκολ. Το δεχθήκαμε. Έχω παίχτες, όπως είπε και ο Βασίλης ο Καραΐσκος, επαγγελματίες, όπως είναι ο Κοζανίδης, και κατάφερε να βάλει σήμερα 3 γκολ. Αλλά δεν είναι μόνο τα γκολ, είναι ένας παίχτης που πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ μες στο γήπεδο, τρέχει πάρα πολύ και ας είναι και ο πιο μεγάλος της ομάδος. Πετύχαμε άλλη μια πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Δίνουμε συνέχεια στα πολύ καλά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει με αυτό το σερί που έχουμε δημιουργήσει. Μίλαμε στην πρώτη θέση, αυτό ήταν ο σκοπός μας. Θέλω να δώσω χαρακτήρια στα παιδιά, στους προπονητές μου, σε όλη την ομάδα. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη και τίποτα παραπάνω. Για μας τελειώνει εδώ. Βλέπουμε αμέσως το επόμενο παιχνίδι με τον Κουρσόνα, που είναι επίσης ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.